Σε παντού, για παράδειγμα, το τι γίνεται στις παραλίες, κυρία Θεοπέμπτσου. Ήθελα να ρωτήσω, για να ξέρουμε κιόλας. Αυτή την περίοδο συναντάμε έτσι βαρέωτυπο οχήματα, εξκαφείς και λοιπά σε παραλίες. Οι οποίες παραλίες σου λένε είναι δημόσια, είναι ιδιωτική. Έχουμε τέτοια παραδείγματα ιδιωτικής παραλίας, ο καθένας την κάνει δική του. Έχουμε εντάξει, όχι, αυτοί που είναι μπροστά από το σπίτι λίγο του συμπατριώτη μας, του Τζόλο, που έχουν δημιουργήσει εκεί και λιμανάκι, ναι. Ναι, πρώτα να απαντήσω ότι πολλές φορές κατεβαίνουν βαριά μηχανήματα πάνω στην άμμο για να κάνουν καθαρισμό, αλλά ξέρουμε επίσης ότι πολλές φορές δεν είναι αυτό. Κυρία το μηχανήμα. Κυρία Θεοπέμπτου, θα πρέπει να σας διακόψω για λίγο, αν μου επιτρέπετε, και των όποιων παρεμβάσεων προκύπτουν. Ποιος δίνει άδειες, κύριε Θεοπέμπτου, πού τις δίνει και τι επιτρέπεται να είναι σε μια παραλία. Για παράδειγμα, εδώ αυτό επιτρέπεται. Επικοινωνήσαμε και με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Οι αρμόδιες αρχές μας είπαν ότι είναι μια σύνηθη πρακτική αυτή τη περίοδου να καθαρίζουν, λέει, τα φύκια. Έτσι τα καθαρίζουν. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει διαφορετικά πράγματα. Η νομοθεσία για τις παραλίες είναι ξεκάθαρη και λέει ότι απαγορεύεται να κατεβάζεις στην παραλία βαριά μηχανήματα. Ναι. Επίσης, οτιδήποτε να κάνεις στην παραλία χρειάζεσαι να έχεις την έγκριση του επάρχου, ιδιαίτερα όταν είσαι κοινότητα. Τώρα, υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο κατεβάζουν στις παραλίες, το οποίο βασικά μαζεύει τον άμμο, τον καθαρίζει, αν έχει ποτσίγαρα μέσα κτλ. Και αφήνει τον άμμο πίσω. Ναι. Αλλά θα δείτε ότι με αυτή τη δικαιολογία του καθαρίζω την παραλία, κατεβάζουν φορτηγά, κατεβάζουν μπουλτόζες, καθαρίζουν, αφαιρούν τον τόπο, τις πέτρες, τα φύκια και πολλές φορές κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν μια επέκταση της παραλίας κτλ. Και θέλω να εξηγήσω να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι σωστό να πηγαίνει και να πει: α, έχει φύτια ή έχει πέτρε να τι φύω για να κάνω καλά την παραλία μου. Όλα τούτα τα πράγματα, όταν τα πειράξει, πειράζει την ισορροπία. Για παράδειγμα, όταν έχω πέτρε, μειώνεται η διάβρωση. Όταν αφήσει τι πέτρε που τη θάλασσα, ανοίγει την πόρτα διάπλατα. Αν είναι δυνατόν να σου γίνει η διάβρωση, θα σου γίνει η διάβρωση. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικό. Γι' αυτό θύμωσα, για παράδειγμα, όταν είδα στα Περβόλια πριν λίγες μέρες, που έστειλα φωτογραφίες που κατέβηκε η Πουρτόζα και αφαιρούσε συνεχώς πέτρες από την παραλία για να πάρουν παραλίες λουωμένων και να βάλουν ομπρέλες. Και το άλλο. Έχουμε ιδιωτικές παραλίες, ρωτήσετε. Η απάντηση είναι βέβαια. Έδωσαν εδώ και λίγα χρόνια άδεια σε ξενοδοχεία. Βασικά λάθος το έχω πει. Έδωσαν παραλίες δικές τους σε ξενοδοχεία στην Κύπρο. Ναι. Υπάρχει ο κατάλογος, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Βουλής, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, και αυτόν είναι παραβίαση σοβαρή. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι μια παραλία η οποία δίνεται σε μια κοινότητα για να τη διαχειρίζεται ένα δήμο, μπορεί να αποφέρει χιλιάδες ευρώ, μπορεί και εκατομμύρια στην κοινότητα και στο δήμο. Καταλαβαίνετε όμως και το κέρδος το τρομακτικό το οποίο έχει ο ξενοδόχος. Και είναι και θέμα διαχείρισης βεβαίως. Θέμα διαχείρισης, εγώ θα έλεγα, για να πάμε και στο κάμπινγκ, το κατασκευαστικό χώρο της πόλης Ξενοδοχούς, ναι, που και εκεί έχει παραλία. Πριν πάμε, να έχω ένα λεπτό, ναι, να εξηγήσω ότι ψηφίστηκε νόμος ο οποίος λέει ότι το πώς οργανώνεται μια παραλία, που μπαίνουν οι ομπρέλες, τον τόπο που έχω να βάλω την πετσέτα μου, που μπαίνουν τα σπορ στις παραλίες κτλ. Έπρεπε να αναρτούνται στις ιστοσελίδες των τοπικών αρχών και δεν το κάνουν.